δεξαμένη των λόγων σου, Θεό Θεοπρεπός εν δογμάτισας, στη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, Βασίλειον ιεράτε τεύμα πατερός ιε, Χριστό το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά έλεος. Καλόν απίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι την πίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα στιγμάς ημών. Να σας ευχηθώ μια καλή ευλογημένη χρονιά και ο Θεός να σας δίνει δύναμη σε θεοάρεστο έργο που επιτελείχθηστε. Κάτω τις θερμές ευχαριστίες μου, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, που πάντοτε ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα αγάπης, ανθρωπιάς, συντροφικότητας για τον συνάνθρωπό μας που μας έχει τόσο ανάγκη. Ξέρουμε καλά ότι οι ανάγκες των συνανθρώπων μας είναι μεγάλες και συνεχώς αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι οι ανάγκες υγείας των συνανθρώπων μας έχουν πολλαπλασιαστεί. Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά η ανθρωπιά και η ευαισθησία μεγαλύτερη. Σκοπός του Σωματείου λοιπόν είναι να προσφέρει βοήθεια, να δίνει λύση σε προβλήματα όσο το δυνατόν περισσότερων συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Τη βοήθεια αυτή, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος την προσφέρει με τη δύναμη του Θεού και την προσφορά του καλλιουμιακού λαού. Το 2023 το Σωματείο αντιμετώπισε αυξημένες ανάγκες ασθενών, επεμβάσεις ασθενών, απόρων και τις ανάγκες ορισμένων απόρων φοιτητών, φυλακισμένων, σεισμόπληκτων Τουρκίας και πλημμυροπαθών Θεσσαλίας. Εκτός από την χρηματική βοήθεια, το Σωματείο προσφέρει και την ηθική βοήθεια στον συνάνθρωπό του, γιατί ξέρει ότι πάντοτε είναι δίπλα του στην δύσκολη του στιγμή. Προσφέρει επίσης είδη διατροφής και φάρμακα. Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από τα κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, Λαζάρου, από την επίσκεψη στα κινητήρια τη Μεγάλη Παρασκευή, από εκκλησιαστικά πανηγύρια, τη λαχαιοφόρο αγορά, καλοκαιρινές εκδηλώσεις, από τις συνδρομές μελών του Σωματείου και από δωρεές άλλων συνανθρώπων μας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Σεβασμιότατο που πάντοτε δίνει την αγάπη του στο Σωματείο με τη συνδρομή του και με την άδειά του να παρευρισκόμαστε στους εστερινούς της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμωνα, της Παναγίας Αρτινοντών και στα κινητήρια του νησιού τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές του Σωματείου που στηρίζουν τη διαξαγωγή των λαχαιοφόρων αγορών, την διάθεση εισιτηρίων και την πολύτιμη βοήθειά του στα κάλαντα. Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν αναλυπώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη συμμετοχή στα κάλαντα στον κύριο Αλακούζο Χρυσόστομο. Πολύτιμη στήριξη μας προσφέρουν οι Νικές Κουλιανός, Τσαγκάρη Βαζανέλη Νομική, Μίχα Πολυξένη, Μαρίνος Γεώργιος, Πολιάς Εμμανουήλ, Λεντής Θεόφιλος, Κουλιά Θέμης, Σαμάχου Άννα, Ευαγγελία Λελέκη, Πότερος Ιωάννης, Καλούδη Ειρήνη, Βλάμου Καλλιόπη, Μαρία Χαλκίτη, Ουρανία Χαλκίτη, Κουλιανός Θεόφιλος, Κουλιανός Νικές και τους μικρούς Αριστίδη και Πάγου Βλόχα Χαλκίτη, Μαρία και Κατερίνα Κουμπρά. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη με τη συνδρομή των 300 ευρώ και την πολύτιμη βοήθειά του στα κάλαντα. Ιδιαιτέρως στον Μιχάλη Εργά, Τριαντάφυλλο Νεκτάριο. Ευχαριστούμε για τη διαξαγωγή των αρχαιοφόρων αγορών, τον κύριο Θεοδοσίου Παντελή για την πολύτιμη βοήθειά του, τον κύριο Μέρη Μουκέ και όλους τους εθελοντές που διακινούν τη λαχαιοφόρο αγορά. Εκφράζουμε τις μεγάλες μας ευχαριστίες στην εταιρεία ΑΕ για τη συνεχή βοήθειά της σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο φίλο του Σωματείου για το ποσό των 50 ευρώ που προσφέρει συνεχώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτούζη στα μάτια του
του Εμμανουήλ για τη συνεχή προσφορά του. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλα Κοζαβούρη για την αγάπη του και την προσφορά του. Στις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Συναυλία Αγάπης, μια εξαιρετική καλλιτεχνική εκδήλωση με πρωτοβουλία του Μικέα Δουλειά, ο οποίος την υποστήριξε και διοργάνωσε ο φιλοκερδός. Φιλική συμμετοχή η Νάνση Ιακώβου και Μαρία Πουλιά και μουσικούς Κώστας Ιακώβου και Γιώργος Βαβαλάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία Κασόνια με την υποστήριξη της Βαλαντούλας Χιλά. Πραγματοποιήθηκε επίσης μια ωραιότατη μουσική βραδιά στην επιχείρηση Παπαλόγωτος του κυρίου Μαγλής Σάκη και τον ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νικήτα Καραφυλάκη για την προσφορά 100 εντύπων του έργου του «Ψηφίδες από την Γάλλη». Ένα απόσταγμα ζωής, μια κατάθεση ψυχής. Όποιος το διαβάσει θα γνωρίζει τις πτυχές της παλαιάς Καλλίνου και της σύγχρονης Καλλίνου που παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο. Αντίτυπα αυτής της εξαιρετικής εργασίας βρίσκονται στην είσοδο της εκδόσης με τιμή 18 ευρώ σύμφωνα με την επιθυμία του εκδότη. Τις θερμές ευχαριστίες στο Σύλλογο των Ομογενών Καλλινίων Πρόδρομος Κάπελ Οχάιο για το ποσό των 1.000 δολαρίων Αμερικής και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του Σωματείου κ. Καλουρί Νικόλο, που με τη δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε αυτή η δωρεά μαζί με τρόφιμα. Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννου, η ενορία Αγίου Στεφάνου με τον πατέρα Ιγνάτιο Ακορέλη και την καθηγήτρια του ναού Ειρήνη Αλαχούζου και τα παιδιά του καθηγητικού έψαλαν τα κάλαντα στην ενορία και τα έσοδα 464 ευρώ τα διέθεσαν στο σωματείο και τους ευχαριστούμε. Μια συγκινητική κίνηση μαθητών και καθηγητών του Εστερινού Γυμνασίου Λυκείου Καλλίνου προσέφεραν τα έσοδα από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι το ποσό των 450 ευρώ για το σωματείο. Όπως επίσης στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου και λυκείου καθώς και του τρίτου γυμνασίου που συνεισέφεραν στη Λευκαιοφόρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον βρεφονιπιακό σταθμό της Μαρίας Μούμπουρ Μαρίας που προσέφερε στο σωματείο 200 ευρώ από την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του σταθμού της. Ευχαριστούμε το Σύλλογο Μοδωτών Καλλινού για την προσφορά των 100 ευρώ. Τις θερμές ευχαριστίες μας στο Λύκειο Ελληνίων Καλλίνου και ιδιαίτερα στην πρόεδρο κυρία Καλλιόπη Κασάρα για τη συνεχή συμπαράστασή τους προσφέροντας άλλοτε χρηματικά ποσά εις μήνυση ανθρώπων ή εργόχειρα που χρησιμοποιούμε σε εκδηλώσεις του σωματείου. Ευχαριστούμε τις οικογένειες και φίλους των αημίστων συνανθρώπων Κουρούνια Μανουήλ, Τρικύλη Σκέβα, Κλίνη Ιωάννη, Χριστοβούλου Φιλίππου, Μακαρούνα Κατερίνας, που προσέφεραν στη μνήμη τους αντί Στεφάνου χρηματικά ποσά. Να ευχαριστήσουμε και την προσφορά των εκπαιδευτικών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου στη μνήμη πατριωτών μας. Θερμές είναι οι ευχαριστίες μας στους φίλους του Σωματείου που προσφέρουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα χρηματικά ποσά, όπως είναι ο ανώνυμος φίλος του Σωματείου, Πρεσβυτέρα Καλπίτη Ειρήνη και Θεοδωρίδου Μαρία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντική συνδρομή των μέσων ενημέρωσης της Καλλίνου, που ακούγεται τη φωνή του Σωματείου έξω από την Καλλίνου. Ευχαριστούμε το Καλλίνου News με την κυρία Μαΐλη Μπέτη και τον κύριο Χαραμαντά Μάμα και το Αιγαίο TV με την κυρία Κουκιαλίνη Έλλη. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Πραγματικού Κέντρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση του χώρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχω ήδη προαναφέρει, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου που μας ενισχύουν, μας υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλινιακό λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο γιατί είναι πάντοτε δίπλα μας. Ευχαριστώ τους πολύτιμους συνεργάτες μου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, τον πολύτιμο κύριο Χαλκίδη Αριστίδη, αντιπρόεδρο, την κυρία Μηχανίκη Γραμματέα, τον κύριο Ατσά Μανώλη Ταμία, τον κύριο Κολοσσίου Παντελή, τον κύριο Γεώργιο Καραφίλη, την κυρία Βρετού Θέμης, τον κύριο Κουλιανό Νικόλα, την Εξελικτική Επιτροπή του Σωματείου, τον πατέρα Γρινάτση Σίδερο, την κυρία Μίχα Πολυξένη, την κυρία Μάρα Κατσουγράνη Πολύμια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το φλουρί της Βασιλιόπιτας θα δοθούν δύο εργόχειρα. Το πρώτο είναι από το Λύκειο Ελληνίων Καλλίνου και το δεύτερο από
από την κυρία Κατζηδάκη Κατερίνα. Ένα μεγάλο σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει τώρα. Oh,
Και εσάς και στις οικογένειές μας. Για να ομολογήσω ότι είναι χαρά μου που για δεύτερη χρονιά βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί για να κόψουμε την ετήσια βασιλόπιτά μας και να ανανεώσουμε τους ισχυρούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει μέσα από το σωματείο του Αγίου Νικόλα. Γιατί το σωματείο είμαστε όλοι εμείς. Και νιώθω πραγματικά ότι αποτελούμε μια οικογένεια που κοινό βίωμα έχουμε την αγάπη μας προς τον συνάδελφο. Πριν προχωρήσω στον απολογισμό του έτους που μας πέρασε, ήθελα να σας πω κάποια πράγματα. Το 2023 ήταν και για μας, αλλά και για όλους, μια δύσκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά με πολλές ανάγκες και ιδιοκομμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι κύριες δαπάνες μας αφορούν οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ιατρικών εξόδων, όπως θα δείτε παρακάτω, και αυτό μας άφησε εκτεθειμένους σε αυξήσεις τιμών και ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης εκτοξεύτηκαν λόγω του πληθωρισμού. Οι ανάγκες μιας οικογένειας άπορης αυξήθηκαν, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο εισόδημά τους. Ενώ τόσο τα ιατρικά έξοδα, όσο ακόμα και τα έξοδα μετάβασης στα ιατρικά κέντρα, σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις. Αυτό έχει γίνει εμφανές σε όλους μας. Και γίνεται ακόμα κάθε φορά που πάμε σε σούπερ μάρκετ ή που αγοράζουμε εισιτήρια εκπλοϊκά. Παρ' όλα αυτά, το σωματείο μας, με τη βοήθεια του Θεού, τη δική σας πολύτιμη βοήθεια και την ΑΕΝΑ δράση του ΔΣ κατάφερε να σταθεί στο ύψος του περιστάσεων. Η προνοητικότητα των παλαιότερων χρόνων που είχε δημιουργήσει ένα απόθυμα για τέτοιες περιπτώσεις και η συνεισφορά σας κατέστησαν ικανό το σωματείο να έχει την ευλογία να βοηθήσει κάθε άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη. Σε μια εποχή που φιλανθρωπικά σωματεία βάλλονται και κατηγορούνται δίκαια ή άδικα, εμείς καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερό το αποτύπωμά μας στην κοινωνία. Και μάλιστα να φτάσει η χείρα βοηθείας μας τόσο στους ισχυροπαθείς της Τουρκίας όσο και στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και να επεκτείνουμε τη θεία σπίδα της αλληλεγγύης και εντός και εκτός Καλλίνου. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας τα φέρνει όλα δεξιά, αλλά και όλους εσάς που ενώ υποφέρετε από την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, δεν κάνατε εκτός την αγάπη σας προς τον συνάνθρωπο και δεν αφήσατε κανένα μόνο του. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ να μεταφερθεί το μήνυμα και σε νέα μέλη και να μεγαλώσει κι άλλη οικογένειά μας. Να έρθουν στη μεγάλη αγκαλιά μας και νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι σε αυτή τη ζωή κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος και ότι πρέπει να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας έχουν ανάγκη. Άλλωστε, όπως μας διδάσκει η Εκκλησία μας, δανείζει Θεό ο ελαιόλαδος χώρο. Σε ευχαριστώ και πάλι για τη συνεισφορά σας στο μεγάλο έργο του σωματείου μας. Και με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Θα προχωρήσουμε τώρα κανονικά στον ετήσιο απολογισμό και στον προϋπολογισμό του σωματείου. Έγκριση απολογισμού 2023 και προϋπολογισμού 2024. Στην Κάδρινο, σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 7, συνήλθε στο γραφείο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Καλλίνου ο Άγιος Νικόλαος, το ΔΣ, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση του απολογισμού του σωματείου του έτους 2023. Και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024. Κατόπιν προσεκτικής έρευνας στοιχείων των εσόδων και των εξόδων του σωματείου, διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών, αποφασίζει ομόφωνα. Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων που έχει ως εξής. Στο σκέλος των εσόδων, συνδρομές μελών 1.190 ευρώ, δωρεές μελών και φύλων 7.516 και 22 ευρώ, έσοδα από κάλατα και λαχιοφόρους 22.166 ευρώ και 80 λεπτά, προσφορές μεγάλης Παρασκευής και άλλων εορτών 4.090 ευρώ,
και οι εκδηλώσεις που ανέφερε και ο Πρόεδρος ήταν η καλοκαιρινή συναυλία και βραδιά αγάπης, 4.038 ευρώ. Σύνολο εισόδων είχαμε 39.001 ευρώ και 2 λεπτά, το οποίο μαζί με το υπόλοιπο ταμείο από τις προηγούμενες χρονιές, που ήταν στα 17.317.32, μας κάνει ένα σύνολο 56.318.34. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος των εξόδων, για ασθενείς, που αυτό περιλαμβάνει νοσηλεία, εισιτήρια και η προμήθεια των φαρμάκων, είχαμε έξοδο 14.490.38 ευρώ. Σε οικονομική ενίσχυση, άποροι, φοιτητές, φυλακισμένοι, δόθηκαν 22.779 ευρώ και 5 λεπτά. Σε διάφορα τυπογραφικά έξοδα, όπως είναι τα έξοδα για τη λαχαιοφόρο ή για τις αφίσες, ήταν 304 ευρώ και 20 λεπτά. Άλλα έξοδα, έξοδα δικηγόρων, τραπεζών, ένφια που πληρώνουμε για το γραφείο μας, ήταν 1.071 ευρώ και 66 λεπτά. ΔΕΗ γραφείου 298 ευρώ και 25 λεπτά. ΔΕΗ γραφείου 194 ευρώ. Καθαριότητα και συντήρηση γραφείου 50 ευρώ και προμήθεια τροφίμων σε απόρους 1.397. Άρα, για να γίνει ανακεφαλαίωση, έσοδα του έτους 2023 μαζί με το προηγούμενο υπόλοιπο είχαμε 56.318.34, έξοδα του έτους έχουμε 40.684.54 και υπόλοιπο ταμείου για το έτος 2024 έχουμε 15.633 ευρώ και 80 λεπτά. Τώρα, προχωράμε στον προϋπολογισμό για το 2024. Όπου έχει ως εξής: έσοδα, συνδρομές μελών 1.200 ευρώ, δωρεές μελών και φίλων 8.000 ευρώ, κάλαντα 10.000 ευρώ, λαχιοφόροι 10.000 ευρώ, προσφορές μεγάλης Παρασκευής και άλλων εορτών 3.000 ευρώ, έσοδα από εκδηλώσεις 2.000 ευρώ και ένα υπόλοιπο ταμείο για το 2023 που το προαναφέραμε, μας κάνει ένα σύνολο εισόδων 49.843.80. Τώρα, όσον αφορά τα έξοδα, για ασθενείς, νοσηλεία, εισιτήρια, φάρμακα έχουμε 20.000 ευρώ. Οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών και φυλακισμένων 18.000 ευρώ. Τυχόν τυπογραφικά έξοδα 210 ευρώ. Άλλα έξοδα 1.200 ευρώ. ΔΕΗ γραφείου 400. ΔΕΗ γραφείου 400 ευρώ. Καθαριότητα συντήρηση γραφείου 200 ευρώ. Και προμήθεια τροφίμων για απόρους 5.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα συγχαρούμε την κυρία Πρόεδρο αλλά και τον αγαπητό Ταμεία του Συλλόγου. Πραγματικά μετά από εξομισθητικό έλεγχο και όχι τύπης και μόνο, έχουμε να σας πούμε τα παρακάτω. Πράξη 42. Θέμα: διαχειριστικός έλεγχος βιβλίων του Φιλανθρωπικού Σωματείου Καλλίνου, ο Άγιος Νικόλαος, έτους 2023. Στην Κάλυμνο σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, την προηγούμενη Πέμπτη, 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μετά μεσημβρίας, συνήλθε στο γραφείο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Καλλίνου ο Άγιος Νικόλαος, η εξελικτική του επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον υποφαινόμενο ως πρόεδρο, τις σεβαστές κυρίες, κυρία Μάρα Κατσουγκράνη Πολύμνια και Μίχα Πολυξένη Κοσμένη, και προέβη στον διαχειριστικό έλεγχο των βιβλίων του σωματείου μας. Έπειτα από προσεκτικό έλεγχο και εξονυχιστικό, όπως προείπαμε, το βιβλίο και των παραστατικών στοιχείων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα του σωματείου έχουν καταχωρηθεί με τάξη στα διπλότυπα εισπράξεων και στα εντάλματα πληρωμών, καθώς και στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Όλα τα έξοδα επίσης έχουν εγκριθεί διαπράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρησιμοποιήθηκαν τα διπλότυπα εισόδων με αριθμούς από το 704 έως το 831. Επίσης, στα διπλότυπα εντελμάτων χρησιμοποιήθησαν οι αριθμοί από 1001 έως 1363. Το σύνολο των εσόδων από 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι και 31/12/23 ανέρχεται στο ποσό των 56.318 ευρώ και 34 λεπτών. Το σύνολο τώρα των δαπανών κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των 40.684 ευρώ και 54 λεπτών. Το υπόλοιπο του Ταμείου του 2023 είναι 15.633 ευρώ και 80 λεπτά.
το οποίο είναι κατατεθειμένο ως παρακάτω, ως εξής. Πρώτον, στην ΑΠ, με αριθμό λογαριασμού που λύγει, για να μην σας κουράζω, σε 99-49, υπάρχει το ποσό των 3.342 ευρώ και 40 λεπτών. Στην Τράπεζα Πειραιώς, με IBAN που καταλήγει ο αριθμός σε 49.25, υπάρχει το ποσό των 11.835 ευρώ και 26 λεπτών. Και στα χέρια του Ταμείου υπάρχει το ποσό των 456 ευρώ και 14 λεπτών. Τελειώνοντας το έργο της, η Εξελικτική Επιτροπή λύει τη συνεδρία και υπογράφει το πρακτικό αυτό. Ο Πρόεδρος και τα μέλη.